Επίσης την τρίτη είναι και η απόδοση της υπαμπαντής. Γινότανε μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αγαπητοί μου χριστιανοί, μια μεγάλη δίκη, η οποία κράτησε μήνες. Ήταν η δίκη της Νιρεμβέργης. Σε αυτή τη δίκη είχε τα μάτια της στραμμένα όλη η ανθρωπότητα. Γιατί περίμενε δικαιοσύνη. Περίμενε να αποδοθεί δικαιοσύνη σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι επετέλεσαν ένα πολύ μεγάλο κακό στην ανθρωπότητα. Η ποινή, η θάνατο, για όλα αυτά τα πάνθρωπα πράγματα τα οποία είχαν γίνει τότε. Εντάξει, τελείωσε τώρα. Τα εγκλήματα αυτών των ανθρώπων, οι εκτελέσεις, τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως, η προώθηση ενός παγκοσμίου πολέμου, οι αδικίες, οι κλεψιές, οι αφανισμοί ολόκληρων λαών. Αλλά και πάλι, είναι μια σταγόνα στον ωκεανό αυτή η δίκη, αυτές οι απάνθρωπες πράξεις για την ανθρωπότητα μπροστά στους οφθαλμούς του Θεού. Η αδικία ξεκινάει από τον αδελφοκτόνο Κάιν, ο οποίος εθανάτωσε τον αδελφό του. Από τότε βλέπουμε στην ιστορία μα πάρα πολλές άλλες αδικίες σε όλους τους τομείς. Θα πει κάποιος, έως πότε Κύριε, όπως λένε και οι Άγιοι Μάρτυρες στην Αποκάλυψη, περιμένουν τη δικαιοσύνη του Θεού. Στις μέρες μας, πρόσφατα τώρα, είδαμε ένα τρομερό γεγονός. Ξέρετε, τα παλιά χρόνια μπορεί να γίναν τέτοια σεισμοί και να γινόντουσαν, αλλά δεν υπήρχαν οι κάμερες να καταγράψουν το μέγεθος της καταστροφής. Ο σεισμός αυτός ο οποίος έγινε δίπλα στην Τουρκία, για τον οποίο σεισμό, προσέξτε, είμαστε όλοι άνθρωποι υποψήφιοι να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Θα πει κάποιος, μα γιατί Κύριε, άρα γιατί επιτελέστηκαν εκεί. Εγώ θα αναφέρω μόνο τα τελευταία 100 χρόνια. Γνωρίζει κανείς ότι σε εκείνες τις περιοχές έχει χυθεί αθώο αίμα χριστιανικό? Να το πω. Γνωρίζει κανείς για τις πορείες θανάτου που έκανε ο τουρκικός στρατός? Ξέρετε, πριν την μικρασιατική καταστροφή γινόντουσαν αυτά, που έπαιρνε τους πληθυσμούς των ποντίων και τους έκανε πορείες 400-500 χιλιόμετρων μέχρι τη Συρία για να πεθαίνουν στον δρόμο τα παιδιά από ασυτεία και από δίψα. Θα πάω παρακάτω. Πόσο αθώο αρμένικο αίμα έχει γυρθεί εκεί πέρα? Όταν περνούσαν οι άνθρωποι και έγιναν αυτές οι εκτελέσεις που τους πιάνε και τους φάζανε, με συγχωρείτε, σαν τα κατσίκια στον δρόμο. Να πω και πιο πρόσφατα, ποιοι προώθησαν τον εμφύλιο μέσα στη Συρία, ποιοι δώσαν σε αυτά τα κακόπεδα τους τζιχαντιστές όλα αυτά τα όπλα και τους εξοπλισμούς και γκρεμίσανε σχεδόν όλη τη χώρα της Συρίας. Και προσέξτε, όταν είδα αυτή την εικόνα της καταστροφής, θυμήθηκα την καταστροφή που είχαν γκρεμιστεί οι πολυκατοικίες από τον εμφύλιο στη Συρία, εγώ προσωπικά. Και μόνο τα κτίρια τους είχαν γκρεμίσει. Αφανίστηκαν χωριά, οικογένειες, παιδιά, τα πάντα. Πόσα παιδιά αρπάχθηκαν και δόθηκαν τα όργανά τους για εμπόριο οργάνων. Και πολλά άλλα πράγματα συνέβησαν. Αλήθεια, μπροστά στους οφθαλμούς του Θεού, τι δικαιοσύνη θα αποδώσει άραγε?
Ας πάμε όμως στο σημερινό Ευαγγέλιο. Βλέπουμε να λέει ο Κύριος: «Όταν δέλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού, τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού και συναχθείς το έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη και αφορεί αυτούς απαλήρων ως προποιμήν αφορείς τα πρόβατα από τον ερήφον και στήσει τα μη πρόβατα εκ δεξιών αυτού τα δε ρήθη εξεπονίμων. Τότε ρίω βασιλέξ της εκ δεξιών αυτού, δεύτερη ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την δυναμασμένη μη βασιλεία από καταβολής κόσμου. Επίνα σαγάρ και εδώ κατέβει φαγή. Εδείξησα και υποτίσατέ με, ξένωσή μη και συνηγάγετέ με, γυμνός και περιβάλλετέ με, εισθένησα και επισκέψαστέ με, εν φυλακή ήμι και ήρθετε προς μου. Τότε αποκριθήσονται αυτό οι δίκαιοι λέγοντες, Κύριε, πότε σε είδομε πεινώντα και σε εθρέψαμε, ή διψώντα και υποτίσαμε, πότε δε σε είδομε ξένο και συνηγάγομε, ή γυμνό και περιβάλλομε, πότε δε σε είδομε ασθενή εν φυλακή και ήρθουμε προς σε, και αποκτήσω βασιλεύ σερή αυτής. Αμή λέγω ημί, εφόσον επίησατε εν ήδη των αδελφών μου, των ελαχίστων, εμή επίησατε. Τότε ρίκε της εξεπονήμων, πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι, προσέξτε, οι κατηραμένοι λέει, εις το πύρ το αιώνιο το ετοιμασμένο το διαβόλου και της αγγέλης αυτού, οι οποίοι επράξανε όλα τα αντίθετα, να μην σας τα ξαναλέω, τα οποία είχαν κάνει οι ευλογημένοι. Και απελεύσονται, λέει στο τέλος, ούτι η σκόλαση είναι αιώνιο, η δε δίκαιη ζωή είναι αιώνιο. Βλέπουμε ο Χριστός μας ζητάει ένα σημαντικό πράγμα να έχουμε σαν ορθόδοξοι χριστιανοί. Η αγάπη, ένα αληθεία όμως και δικαιοσύνη, αληθινή αγάπη. Όχι αυτές τις αγαπολατρίες που κάνουν όλοι τώρα. Αληθινή αγάπη και ελεημοσύνη. Είναι δύο στοιχεία αυτά εδώ τα πράγματα. Της αληθινής πίστεως εις τον Χριστό. Είναι η κεντρική έννοια του Ευαγγελίου αυτό το πράγμα. Να έχεις αληθινή αγάπη και αληθινή πραγματική ελεημοσύνη. Τα τελευταία χρόνια όμως περάσαμε μια δοκιμασία όλος ο πλανήτης με το λεγόμενο κορονοϊό. Στην οποία όμως δοκιμασία είδαμε τρομερή μεγάλη πτώση κυρίως των Ορθοδόξων Χριστιανών. Θα σου το πω λίγο πιο απλά να το καταλάβετε. Ένας πατέρας βλέπει το σπίτι του να καίγεται και ορμάει μέσα στη φωτιά να σώσει τα παιδιά του. Η φωτιά καίει. Θα μου πει κάποιος, μα καίει. Αλλά τι συμβαίνει? Είναι η αγάπη η αληθινή για τα παιδιά του, τον οποίον τον οθεί να μπει μέσα στη φωτιά να τα σώσει. Μια μάνα, για να σώσει το παιδί της από την ασιτία, δεν θα φάει διαμέχρι θανάτου για να δώσει το παιδί της να φάει. Μα θα πεθάνει. Ναι όμως, θα ζήσει το παιδί της. Αυτή είναι η πραγματική αγάπη. Να πάμε λίγο στο θέμα της πίστεως, τη ζητάει ο Χριστός. Στα αρχαία χρόνια λέγανε, στα πρωτοχριστιανικά μάλλον, αν θα πάτε να εκκλησιαστείτε, θα σας πάρουμε τα κεφάλια, θα σας φυλακίσουμε, θα πεθάνετε, θα σας κόψουμε τα χέρια, τα πόδια, τις γλώσσες, θα σας βγάλουμε τα μάτια. Και όμως πηγαίναμε. Γιατί? Γιατί είχαν αληθινή αγάπη για τον Χριστό, δεν υπολογίζανε τα μάτια εδώ. Αρκεί να μην χαθεί η αγάπη ανάμεταξύ του Χριστού και των ιδίων. Ας έρθουμε τώρα και σήμερα. Μας είπανε για έναν ιό. Μπορεί να σκότωνε πραγματικά, αλλά είναι ντροπή να βλέπεις ανάμεσα στις οικογένειες, μείνε μακριά, τα παιδιά να αρρωσταίνουν, ναι παιδί μου κάνε αυτό, αυτό και αυτό, να μην πλησιάζει η μάνα. Ή το παιδί να λέει, ναι πατέρα κάνε αυτό και αυτό, να μην πηγαίνει στο σπίτι να το δει. Στην εκκλησία, μην πας στην εκκλησία, θα κολλήσεις.
Εμένα προσωπικά με έβλεπε ο κόσμος και τραβιόταν μακριά. Όταν σας λέω λες τους χτυπούς σε ρεύμα έφευγανε. Ξέρετε γιατί? Ο παπάς κοινωνάει με τα λέγανε και παίρνει όλα τα μικρόβια. Μακριά, άμα δεις παπά, σφενδόνα μακριά. Αλήθεια, πού είναι η αγάπη που ζητάει ο Χριστός? Τι απολογία θα δώσουμε όλοι μας? Όλοι μας. Από μένα, τον ανώτερο, τον κατώτερο, τους πάντες. Ζητάει πραγματική αγάπη και πραγματική ελεημοσύνη ο Κύριος για να πει ευλογημένους αυτούς, ελάτε εκ δεξιών μου. Ιδάλλως, λέει κατηραμένη, φύγε τα παιδιά. Μόνο για την αγάπη, για τα έργα της ελεημοσύνης θα λάψουν οι δίκαιοι. Διότι η αγάπη είναι η ουσία του νόμου του Χριστού. Αυτός, ο Ιησούς Χριστός, για να σωθούμε εμείς, οι άχρηστοι και οι άθλοι άνθρωποι, έλαβε σάρκα και έγινε θεάνθρωπος. Και δεν έφτασε μόνο αυτό, αλλά εσταυρώθηκε για εμάς, έπαθε θυμάς πρωτού σταυρωθεί. Μαστιγώθηκε και πολλά άλλα πράγματα, εξευθυλίστηκε. Εκεί είναι η ανώτατη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Όταν εμείς σαν άνθρωποι κάνουμε έστω και το ελάχιστο προς το πλησίον, ένα ποτήρι νερό λέει ζητάει να δώσεις το πλησίον σου και θα στο ανταποδώσει. Δυστυχώς ξέρετε, και εδώ στην περιοχή μας του Βόλου έχω ακούσει περιπτώσεις, ζητήσανε από σπίτια ένα νερό να πιούνε και δεν τους δίνανε. Ναι, ένα ποτήρι νερό. Όχι να τους φιλοξενήσουνε, τους ζητούσανε να πάνε, με συγχωρείτε, λίγο στην τουαλέτα για ένα λεπτό και δεν τους αφήνανε. Ψωμί και δεν δίνανε. Ναι, δυστυχώς αυτά συμβαίνουν στις μέρες μας. Χτυπούσες την πόρτα, δεν την ανοίγανε. Έστω να ρωτήσεις τι συμβαίνει. Αυτοί που η καρδιά τους είναι γεμάτη αγάπη αληθινή, αυτοί που αγάπη τους φανερώνται με τα έργα της ελεημοσύνης για τον πλησίον, αυτοί έχουν δεχθεί μέσα τους το φως του Ευαγγελίου. Είδαμε πολλούς να δέχονται τα έργα του σκότους. Ένα από αυτά εδώ ήταν και αυτά εδώ τα κατηραμένα, τα τσιμπήματα. Κατηραμένα μόνο και μόνο, τουλάχιστον θα πω, με τον τρόπο που παρασκευάστηκαν. Και είδαμε κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να ήταν και στις εκκλησίες κοντά. Για κάποιο λόγο δεν φωτίστηκαν να μην πάνε. Αλλά προσέξτε, όλοι δοκιμαστήκαμε. Όλοι δοκιμαστήκαμε. Αλλά θα τύχει κάποιος, μα καλά, είμαστε άξιοι για την αιώνια κόλαση, για όλα αυτά εδώ τα πράγματα. Ακούστε να δείτε ένα παράδειγμα. Θα πάρουμε το παράδειγμα του σταφυλιού και του κρασιού. Αν έχουμε ένα αμπέρι, στο οποίο έχουμε μια καλή ποικιλία σταφυλιού, έτσι, ωραία. Αν την περιποιήσει και φτιάξει έναν ωραίο καρπό σταφυλιού, και μετά το περιποιηθείς και μετά και στα πατήματα το βάλεις μέσα σε ένα κουβά, κάνεις ένα κρασί ωραίο. Το κρασί θα μείνει αιώνιο, αν το φυλάξεις. Και όσο περνάνε τα χρόνια, γίνεται και πιο ακριβό και πιο πολύτιμο και πιο ποιοτικό το κρασί, οριμάζει. Αν θα πάρεις ένα άλλο αμπέλι, το οποίο δεν είναι καλή η ποικιλία του σταφυλιού και επίσης δεν το περιποιήσεις σωστά, και πας και δεν έχεις μόνο καρπό, ρίξεις και άλλα πράγματα μέσα, δεν θα πάρεις καλή ποικιλία κρασιού. Θα είναι ξινό, θα είναι πικρό, θα έχει άλλα πράγματα. Αλλά προσέξτε, και το ξύδι θα μείνει αιώνια. Έτσι γίνεται και με την ψυχή και το πνεύμα του ανθρώπου που είναι αιώνιο. Όταν ζούμε εδώ, είμαστε σαν το σταφύλι. Αν δεν καλλιεργήσουμε τους εαυτούς μας, να καθαρίσουμε από τα ζυζάνια, από την κακία,
Αν δεν περιποιούμαστε την ψυχή μας, θα έρθει ο τρίβος, θα πατηθούμε και όπως βγαίνει το αίμα του σταφυλιού, έτσι θα βγουν και τα έργα μας, τα οποία θα μας κρατήσουν στην αιώνια ζωή και θα κρίνουν πώς θα είμαστε. Θα είμαστε γλυκοί και ποιοτικοί όπως μας θέλει ο Κύριος, ή πικροί, ξινοί και αειδιαστικοί όπως μας ζητάνε οι δαίμονες. Αυτό είναι ένα πολύ απλό παράδειγμα για να καταλάβετε πώς πρέπει να διάγουμε τη ζωή μας. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε σε όλους τους τομείς. Πρώτα απ' όλα να βάλουμε μπροστά το νόμο του Χριστού. Αν δεν γνωρίζουμε, να συμβουλευόμαστε το τι πρέπει να κάνουμε. Σολομών, πια είσαι, συμβουλή να δέχεσαι, λέγανε οι παλιοί, για να πάρει την τάχη να αποφασίσουν, για να ακούσουμε αυτό που είπε ο Κύριος. Ελάτε, λέει, ευλογημένοι, ελάτε μαζί μου, και να μην ακούσουμε αυτό που είπε, φύγετε από μου οι κατεραμένοι στο πύρ το αιώνιο. Προσέξτε τι λέει, το ετοιμασμένο, λέει, το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού. Δεν είναι ότι μόνο θα κεγόμεθα εκεί πέρα μέσα και θα βασανίζουν οι ψυχές μας, αλλά θα έχουμε και τους δαίμονες μαζί μας. Θα συγκεγόμαστε και θα μας βασανίζουν και αυτοί ακόμη περισσότερο. Αλίμονο και στο αν θα αντικρίσει κανείς αυτά τα βασανιστήρια. Έχουμε κανένας άνθρωπος στον μητά αντικρίσει. Κανένας. Ούτε και το σεισμό στην Τουρκία να τον αντικρίσει. Αλλά πρέπει να διάγουμε καλή ζωή. Δεν διάγει η Ελλάδα καλή ζωή. Δεν έχει μετάνοια η Ελλάδα. Δεν έχει καθόλου μετάνοια η Ελλάδα. Συζητάνε ακόμη για τα καρναβάλια. Να γδυθούνε, να πιούνε, να ασεργήσουνε και να κάνουν και σχρό θέλουν στη ζωή τους. Δεν βλέπουνε. Είναι σαν τους Εβραίους, βλέπανε τα θαύματα του Χριστού και δεν πιστεύανε μετά, για να μην γίνουν αποσυνάδελφοι. Άλλοι από φθόνο δεν πιστεύανε. Έτσι είναι και τώρα. Τους λες, παιδί μου, ντύσου, μην ντύνε σε καρναβάλι, ντύσου σαν άνθρωπος. Μην κάνεις αυτές τις αλλαγές στη ζωή σου. Να είσαι σαν άνθρωπος, όχι σαν και ο άνθρωπος. Όχι. Βλέπουνε τις ποινές. Βλέπουν τους πολέμους, βλέπουν τους σεισμούς. Η γη τρέμει, χορεύει. Και πάλι δεν βάζουν μυαλό. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Καλή μετάνοια σας εύχομαι. Αυτές οι Κυριακές να είναι κατά κάποιο τρόπο βάλσαμο για τις ψυχές μας, να έρθουμε σε μετάνοια. Γράψτε και